Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τη βουλευτή για την πρωτοβουλία και πραγματικά μπορεί τα προβλήματα να είναι τόσο πολλά, αλλά πρώτη φορά γίνεται στην Κεφαλονιά μια τέτοια συζήτηση που τίθενται όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά και πιστεύω ότι κάτι άκρη θα βρεθεί μετά από αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πολλές οι καλές συγκυρίες αυτή τη στιγμή. Είναι μια που η κρίση μας έχει επηρεάσει όλους, είναι μια που βλέπουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να αυτοκαμιλίζουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε πιο όρημοι, ο καθένας στο πόστο που βρίσκεται και πολλά πράγματα θα προχωρήσουν. Θα θέλω να σας πω ότι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για το κρίση μετά από το αργό έτσι στο καφενείο και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι κάτι θα γίνει, γιατί ήμουν πάρα πολύ απογοητευμένη. Θέλω να βεβαιώσω και εγώ με τη σειρά μου ότι υπάρχει πραγματική διάθεση και θέληση από τη Δημοτική Αρχή σε αυτή τη φάση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του ΚΙΣΠΕΡ και πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία και θα τα λύσουμε και πιστεύω ότι θα προχωρήσει και το λέω αυτό και ενώ είχα αποφασίσει ότι θα είμαι πολύ προσεκτική και να μην είμαι αισιόδοξη, πάλι μου βγαίνει. Δεν μπορώ να κοιτάξω τη φύση μου, τέλος πάντων. Το έχω πληρώσει και προσωπικά γιατί έπαιξα πολύ με αυτή την ιστορία παρά ότι είμαι ένας απλός υπάλληλος. Θα ήθελα να πω για όλους ότι αυτό που έγινε απόψε δείχνει ότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Και είναι τεράστια σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα επίπεδα, στο εκπαιδευτικό, στη φύλαξη, στο οικονομικό. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Και στη Κεφαλονιά έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν δημιουργηθεί τόσες υπηρεσίες. Αλλά παρόλα αυτά, όλες οι υπηρεσίες έχουν προβλήματα με τη σειρά τους. Θέλω να πιστεύω ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης, παρότι καθυστέρησε να ξεκινήσει, πηγαίνει, έχει προβλήματα, πρέπει να βοηθηθεί και πρέπει να μας βοηθήσετε και να βοηθήσετε την εκπαίδευση. Και ο κ. Παρίσης θα βοηθήσει πολύ με όλη αυτή την καλή γνώση που έχει να λυθούν σε άλλο επίπεδο. Αλλά είναι πολλά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο τοπικό επίπεδο. Όπως είπα και στο λόγο, όπως έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Δάκη και με τον κύριο Κικάτο, αυτό που μπορούμε σαν Δήμος να κάνουμε έχει να κάνει με την ένταξη. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε ξεκινήσει σαν Δήμος από πάρα πολύ παλιά, τότε που δεν υπήρχε τίποτα στην Κεφαλονιά. Δηλαδή, εγώ με τη συνάδελφο την Ανέκα του Παπαναστασάτου που τώρα έχει πάει στην Πρόνοια, γυρίσαμε όλη την Κεφαλονιά σπίτι-σπίτι σχεδόν για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα προγράμματα αυτά τη επαγγελματική εκπαίδευση και τη ένταξη. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Έπρεπε να δουλέψουμε με την θεραπεύτριά μας που είναι στο ΚΕΘΙΑ, την κυρία Αρβατινού, ακόμη και στο κομμάτι της αυτοϋπηρέτησης. Και τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Εκείνο που μένει είναι το τι θα γίνεται μετά από το ΕΚ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια άτομα χρειάζονται δημιουργική απασχόληση. Πρέπει να λύσουμε το θέμα της δημιουργικής απασχόλησης. Άλλοι πρέπει να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Θα πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Άλλα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και αυτό θα πρέπει να γίνει. Αυτά λοιπόν τα τρία τα θέματα θα πρέπει να τα δούμε και θα μου επιτρέψει να πω και κάτι άλλο. Υπήρχε πολύ γκρίνια σε αυτό το χώρο και δεν υπήρχε καλή συνεργασία ο καθένας με κανέναν. Και αυτό φάνηκε απόψε. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Θα πρέπει επιτέλους οι σύλλογοι όλοι μαζί με τις υπηρεσίες να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν, να υπάρξει δίκτυο και να λυθούν τα προβλήματα τα συγκεκριμένα. Δεν γινόταν αυτό μέχρι τώρα. Ο καθένας κοίταζε το δικό του κομμάτι. Και σας το λέω γιατί δουλεύω σε αυτό το χώρο 18 χρόνια. Έτσι είναι πιο παλιά από όσους είναι εδώ τους επαγγελματίες. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συνάντηση βάζει κάποια τέτοια βάση απόψε. Και ο Δήμος από τη δική του πλευρά, σας θυμίζω ότι στη γεωργική που είχε ο ΚΙΣΠΕ και ο Δήμος παλιά το πρόγραμμα αυτό της δημιουργικής απασχόλησης, ακόμη και τότε που δημιουργήθηκε το ΚΙΚΙΚΑΜΕΑ, ήταν το μοναδικό. Το ΚΙΚΙΚΑΜΕΑ δεν υπήρξε ποτέ σε κέντρο ημέρας, παρότι το ζητούσαμε αυτό. Έτσι, το κέντρο ημέρας, δηλαδή η δυνατότητα για δημιουργική απασχόληση και για εκπαίδευση σε μορφή εργαστηρίου και σε οποιασδήποτε τέτοιε δράσει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έγινε ποτέ. Έτσι, σε ομαδική βάση. Τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται να σα πω πόσο πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ο ΚΙΣΠΕ ή μια μορφή σαν το ΚΙΣΠΕ. Αυτό έτσι που ακούγεται. Θεωρώ ότι είναι παραπάνω από υποχρέωσή μα να τα προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα. Και το ΚΙΣΠΕ πρέπει να το προωθούν όλοι. Όχι μόνο αυτοί που δουλεύουν. Όλοι όσοι έχουν σχέση με τα ΜΕΑ.
Γιατί ούτε αυτό συνέβηκε. Δεν είχαμε την υποστήριξη από φορείς που έπρεπε τότε, όταν γίνονταν το θέμα. Τώρα, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με το γιατί φτάσαμε στο Δημήτρη. Νομίζω ότι υπάρχουν και δημόσιες ανακοινώσεις και υπήρξαν και ανακοινώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα για μένα έχει λήξει εκεί. Εγώ ξεκινάω από το σημείο τώρα και μετά και θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουν και αυτό να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.